Φίλοι και φίλοι του News Hub, γεια σας. Κοντά μας σήμερα είναι ο συγγραφέας, εκδότης και δημοσιογράφος Γιώργος Καραμπελιάς. Κύριε Καραμπελιά, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα και εσάς και όλους τους εκεί που μας παρακολουθούν, αν θελήσουν να μας παρακολουθήσουν. Σίγουρα μας παρακολουθούν. Αυτό φαίνεται και από το ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Κύριε Καραμπελιά, ζήτησα σήμερα να συζητήσουμε μαζί, γιατί μου έκανε εντύπωση το τελευταίο άρθρο που δημοσιεύσατε στο Άρδιν, την ηλεκτρονική έκδοση, που ήταν μια πολύ καυστική κριτική για την ταινία που απέσπασε 7 Όσκαρ, αν δεν κάνω λάθος, με την ταινία με τον τίτλο «Τα πάντα όλα». Μου θύμισε λίγο αλέφαντο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μας εξηγήσετε τι περιέχει αυτή η ταινία. Λίγο στο κείμενο σας είδα ότι υπάρχει μια διαβάθμιση, εισάγεται τον αναγνώστη στο τι είναι η Κουλτούρα Walk που κερδίζει έδαφος διαρκώς στην Αμερική και στις δυτικές κοινωνίες, πώς αυτή έρχεται σιγά σιγά και στην Ελλάδα και πώς διαβρώνει την κοινωνία. Σε όλο αυτό το μείγμα γίνεται ένα καλλιτεχνικό αποτύπωμα στο κινηματογράφο. Θέλαμε να μας εισάγετε λίγο στο νόημα. Ναι, καταρχάς το θέμα είναι το θέμα του κινηματογραφικού έργου. Περιγράφει μία Κινέζα μετανάστρια και την οικογένειά της στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν ένα πλυντήριο ρούχων και δουλεύουν και αρχίζει να πλέκει μία ιστορία όπου ο άντρας είναι λίγο χαζός, η γυναίκα είναι πολύ δυναμική, η κόρη της είναι λεσβία και υπάρχει ένας παππούς Κινέζος παραδοσιακός. Το θέμα είναι λοιπόν ότι η εξέλιξη του έργου είναι ότι η Κινέζα ιδιοκτήτρια του πλυντηρίου έχει κάποιες διαμάχες εκεί με την εφορία, συγκρούεται με την εφοριακό και μέσα από αυτή τη σύγκρουση αναπτύσσεται μια ολόκληρη φανταστική ιστορία όπου καταδιώκεται από ορδές ανδρών τους οποίους αντιμετωπίζει αποκτώντας υπερφυσικές δυνάμεις συνδεδεμένες με άλλους πλανήτες και με άλλες ταυτότητες, άρα συνδέει και με τα New Age και τα μετανθρωπικά, αποκτάει αυτές τις υπερφυσικές δυνατότητες, δέρνει τους πάντες, ούτε εσείς να είσαστε κύριε Δαμαγωγίτη, και μάλιστα είναι όλοι άνδρες. Ένας από αυτούς μάλιστα έχει και ένα κοντάρι που έχει τυλιγμένη την Αμερικάνικη σημαία. Παραπέμπει δηλαδή απευθείας στην Αμερικάνικη ταυτότητα. Τελικώς κατορθώνει, κερδίζει. Τον άντρα της ήθελε να τον διώξει, να πάρει διαζύγιο και με την κόρη της είχε μερικά προβλήματα διότι και ο παππούς δεν μπορούσε να δεχτεί ότι θα είχαν μία κόρη λεσβία. Παρόλα τα αυτά, στο τέλος και η γυναίκα εφοριακός με την οποία είχε συγκρουστεί αλλάζει άποψη ενώ πάει να της κάνει κατάσχεση ακριβώς διότι είναι γυναίκα και το έργο τα λέω πολύ συνοπτικά έτσι. Το βλέπαμε ώρες και μπορώ να πω ότι η γυναίκα μου με έβριζε συνέχεια γιατί κάθομαι και το βλέπω. Γιατί δεν είναι και καλλιτεχνικά κάτι το πολύ σπουδαίο. Έχει κουράγιο πάντως όλο αυτό το story για να το παρακολουθήσω. Επέμενα γιατί θέλω να δω πού το πάει. Και τελικώς στο τέλος όλα γίνονται κατευθείαν, αγκαλιάζονται όλες οι γυναίκες, 4-5 γυναίκες,
Και έρχεται τρέχοντας και ο μικρός Κινεζάκος και του παραχωρούν και αυτού μια θέση. Δηλαδή, αυτό το έργο πήρε 7 Όσκαρ, έχει καιρό να υπάρξει κάτι ανάλογο και εντάσσεται σε μια λογική η οποία είναι λογική που κυριαρχεί πια στο Hollywood, δηλαδή όλα τα έργα τα οποία βραβεύονται πρέπει να είναι αυτό που λέμε αφυπνισμένα, το walk που λένε οι Αμερικάνοι σημαίνει αφύπνιση, ότι είναι αφυπνισμένα έργα, είναι ενάντια στις παραδοσιακές ταυτότητες, είναι υπέρ της πολιτικής ορθότητας, της νέας που έχει κυριαρχήσει. Η νέα πολιτική ορθότητα είναι ότι π.χ. δεν υπάρχουν και ανδρικό και γυναικείο φύλο, υπάρχουν ανδρικές και γυναικές ταυτότητες οι οποίες είναι επιλεγμένες. Δηλαδή δεν υπάρχει βιολογική ταυτότητα, δεν υπάρχει φυσική ταυτότητα, είναι κάτι το οποίο το επιλέγεις και μάλιστα αυτό ξεκίνησε υποτίθεται από μια πλευρά του φεμινισμού που λέει ότι το φύλο είναι κοινωνική κατασκευή. Αλλά σκανάρθουμε στο έργο. Αυτό που λένε δηλαδή άλλο γένος, άλλο φύλο. Το γένος υπάρχει, το φύλο είναι επιλογή. Ακριβώς. Σε αυτό θέλω να σταθούμε λίγο. Αυτό τώρα και μόνο όλο αυτό που περιγράψατε ως... Ναι, για να περιγράψω. Ναι. Ως ιστορία, από τη στιγμή που περνάει μέσα από τη βιτρίνα που λέγεται Hollywood και από τη στιγμή που αυτή η βιτρίνα φωτίζεται με τέτοιους προβολής που λέγεται 7 Όσκαρ, που λέγονται αυτοί οι προβολής 7 Όσκαρ, αυτό θα πάει σε εκατομμύρια τηλεθεατές, θα μπει μέσα στη σκέψη και την κρίση... Εκατοντάδες εκατομμύρια. Εκατοντάδες εκατομμύρια. Το Hollywood έχει μια επίδραση όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να μας πείτε την επίδραση που έχει σε αυτό το κομμάτι, γιατί διαμορφώνει πλέον ένα μείγμα κοινωνικό και τη σημειολογία που υπάρχει με την Κινέζα. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω, ότι επέλεξαν... Αυτό θέλω να πω, δηλαδή ότι σε μια στιγμή που υποτίθεται η Αμερική είναι σε σύγκρουση με την Κίνα, δεν επιλέγει να πάρει, ας πούμε, μια μετανάστρια από το Μεξικό, έτσι, ή από τη Λατινική Αμερική, από κάποια άλλη περιοχή, παίρνει από την Κίνα και πράγματι είναι ταλαιπωρημένη, δεν υπάρχει αμφιβολία, όλη η μετανάστευση είναι ταλαιπωρημένη. Εξάλλου αυτόν και το επιχείρημα εδώ, αυτών που λένε πρέπει να τις αφήσουμε διότι οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Βεβαίως ταλαιπωρούνται, δεν λέει κανένας ότι κανείς τρέχει στους δρόμους για να μεταναστεύσει όταν έχει τη δυνατότητα, όμως αυτό δεν αναιρεί την πραγματικότητα της αλλαγής που γίνεται στις κοινωνίες. Να κάνω μια παρένθεση. Σήμερα διάβαζα, γιατί χτες βγήκανε τα στοιχεία, στη Γαλλία υπάρχει 19 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου 30% του πληθυσμού, οι οποίοι είναι μετανάστες των τριών τελευταίων γενεών. Και από την τελευταία γενεά είναι ήδη το 10% του πληθυσμού, αυτοί δηλαδή που έχουν έρθει πρόσφατα. Και έχουν τρομοκρατηθεί οι Γάλλοι, τα διάβαζα σήμερα, έτσι γιατί χτες βγήκε, δημοσιεύτηκαν αυτά τα στοιχεία. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αν αυτοί που πάνε μετανάστες είναι ταλαιπωρημένοι. Το πρόβλημα είναι ότι αλλάζει ριζικά, έτσι, η σύσταση και η σύνθεση των κοινωνιών της Ευρώπης και της Δύσης. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στο έργο. Επομένως, αυτό αποτυπώνεται, ναι, και αυτό αποτυπώνεται και πολιτικά στη Γαλλία με το πώς έχει διαμορφωθεί το σκηνικό. Ναι, ναι. Η αριστερά στη Γαλλία είναι το κόμμα των μεταναστευτικών πληθυσμών και ειδικά των μουσουλμανικών, διότι αυτές είναι πλειοψηφία και όχι μόνο αυτό, είναι εκείνες που, επειδή το Ισλάμ δεν είναι θρησκεία μόνο, είναι ταυτότητα, πολιτική ταυτότητα, αυτοί είναι που κυριαρχούν στο λεγόμενο κίνημα το μεταναστευτικό στη Γαλλία. Είναι οι μουσουλμάνοι. Γι' αυτό εξάλλου είναι και η κόντρα του Ερντογάν με τον Μακρόν. Επομένως, το έργο. Ναι.
Έχουμε επομένως ένα έργο το οποίο έχει μέσα του όλα τα αιτήματα τα οποία βάζει αυτή η νέα πολιτική ορθότητα. Πρώτον, ότι οι λευκοί είναι γουρούνια. Ιδιαίτερα οι άντρες. Όλοι οι άντρες, έτσι, είναι αυτή η λογική που λέει πρέπει να απολευκάνουμε τους λευκούς. Είναι κυρίαρχο κίνημα στην Αμερική και οι μεγάλες εταιρείες έχουν φτάσει να έχουν ειδικούς που κάνουν μαθήματα, έτσι, αδρά αμοιβόμενα, για το πώς θα απολευκανθείς. Δηλαδή, να συνειδητοποιήσεις ότι όντας λευκός αποτελεί πρόβλημα από μόνο του, γι' αυτό το λένε συστημικός ρατσισμός, δεν αρκεί δηλαδή να είσαι ρατσιστής, αρκεί και μόνο που είσαι λευκός άνδρας, είσαι ρατσιστής εκ προημίου. Και αυτό έχει φτάσει, η Coca-Cola, άλλες εταιρείες, έχουν έτσι πάρει όλη αυτή τη λογική και την εφαρμόζουν. Το Hollywood, άρα έχουμε, όλοι οι άντρες, είπαμε, λευκοί είναι έτσι. Διασώζονται δύο άντρες, που είναι ο παππούς και ο άντρας, μετά από κατραπακές, έτσι, κάτι γίνεται με αυτούς, διότι είναι Κινέζοι και όχι λευκοί. Ταυτόχρονα, η γυναίκα αποκτά υπερφυσικές δυνατότητες μέσω της σύνδεσης με το New Age και τους άλλους πλανήτες και τις μετανθρωπικές δυνατότητες τις οποίες αποκτάει. Η γυναικεία ταυτότητα καθορίζεται από τη βούληση, η κόρη είναι λεσβία. Η γυναίκα, η αφοριακός που στην αρχή είναι το τέρας με την οποία συγκρούεται, έρχεται και αυτή μαζί της γιατί είναι γυναίκα. Επομένως, αν πιάσεις, γι' αυτό λέει τα πάντα όλα, διότι έχει τα πάντα. Και το φίλο, και τη φιλή, και την εθνική αντιπαράθεση, και την εθνική υποτίμηση των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι όπως είπα η Αμερικάνικη σημαία τρώει πολύ ξύλο. Άρα αυτό το έργο, τη στιγμή που η Αμερική είναι σε κόντρα με την Κίνα, επιλέγει το Hollywood να προβάλλει και να του δώσει 7 Όσκαρ. Και το δεύτερο έργο βεβαίως, το οποίο βραβεύτηκε, η Φάλαινα, είχε πάλι έναν παχύσαρκο, άρα διότι η νέα πολιτική ορθότητα λέει ότι δεν υπάρχει παχυσαρκία ή όχι. Έχει λοιπόν έναν παχύσαρκο ομοφυλόφιλο άνδρα και αυτό πήρε τα υπόλοιπα βραβεία. Δηλαδή, αν δούμε όλοι, αυτό το βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βλέπουν Netflix και διάφορα τέτοια δίκτυα. Η νέα πολιτική η οποία περνάει μέσα από το Hollywood, για παράδειγμα, λέει, ας πούμε, θα παίξεις μία μαύρη ηθοποιό. Αυτή που ανέλαβε να παίξει την Νίνα Σιμών σε ένα έργο, κατακρίθηκε γιατί δεν ήταν πολύ μαύρη. Έπρεπε να ήταν πολύ μαύρη. Τους ομοφυλόφιλους ή τους διεμφυλικούς, όπως τους λένε, δηλαδή διπλής ταυτότητας, ή που περνάνε από τη μία στην άλλη, πλέον πρέπει υποχρεωτικά να τους παίζουν ομοφυλόφιλοι ή διεμφυλικοί ηθοποιοί. Δηλαδή, άρα η ηθοποιία δεν παίζει πια ρόλο. Για να είναι ταυτισμένη με τον ρόλο, ας πούμε. Ακριβώς. Και όλο αυτό τώρα, κύριε Καραβελιά, όλο αυτό που μας περιγράψατε, το οποίο είναι μέσα από το έργο, μέσα από την κινηματογραφική παραγωγή, είδα ότι στο κείμενό σας πάει και στην εκπαίδευση και πάει και σε άλλες δράσεις. Δηλαδή, γκρεμίζονται αγάλματα, καταργούνται συγγραφείς, μπαίνει στην άκρη, στο εξωτερικό, στον περίγυρο, ας πούμε. Πώς λειτουργεί η κουλτούρα woke? Να πω κάτι επ' αυτού. Ότι ταυτόχρονα γίνεται μία πολιτική της πολιτικής ορθότητας που έχει φτάσει
ας πούμε, στη Σκωτία, όπου αυτός που είχε προωθήσει ένας αραβικής καταγωγής υπουργός, που είχε προωθήσει ένα νόμο που λέει ότι δεν πρέπει να λες κακές λέξεις ούτε μέσα στο σπίτι σου και αυτό μπορεί να καταγγέλλεται και να πας φυλακή. Δηλαδή αυτό που απαγορεύεται και στο δημόσιο μπαίνει και στο σπίτι. Και αυτός που έκανε το σχετικό νόμο χθες, ο Άραβας Χαμζά, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, έγινε πρωθυπουργός της Σκωτίας. Δηλαδή, άλλο παράδειγμα, επειδή όλοι ξέρουν το Χάρι Πότερ, έτσι. Η γυναίκα που έγραψε το Χάρι Πότερ και που έκανε πλουσίους όλους τους παραγωγούς που βγάλανε τα έργα, αποκλείστηκε από προβολή έργου που αφορούσε, έτσι που έκανε η Warner, έτσι που έχει φτιάσει τα έργα, αποκλείστηκε από την παραγωγή έργου διότι θεωρήθηκε ότι επειδή είπε ότι υπάρχουν φύλλα κανονικά, ότι αυτό ήταν υβριστικό για τις διεμφυλικές γυναίκες. Και την αποκλείσαν. Δηλαδή, πια, έτσι, ναι, τη μεγαλύτερη, αυτή την πιο προβεβλημένη, τη Ρόουλινγκ, ας πούμε, την πιο προβεβλημένη συγγραφέα του πιο προβεβλημένου έργου, που είναι ο Χάρι Πότερ. Αυτή ήταν η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, που είναι τόσο διάσημο βιβλίο. Δηλαδή, σε λίγο καιρό να φοβόμαστε μήπως και τα Ευαγγέλια που μιλάνε για αρσενικό και θηλυκό. Μην αμφιβάλλεις καθόλου. Θα τα ρίξουμε στην πυρά ή θα τα καταργήσουμε. Η κριτική σε αυτά έχει αρχίσει. Ήδη μέσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 21, ένας μαύρος πάστορας, μάλιστα, που ήταν βουλευτής, είπε την προσευχή και κατέληξε αμήν και αγούμαν. Δηλαδή το αμήν δεν είναι, επειδή είναι μεν, αμέν, μεν άνδρες, πρόσθεσε αμήν και α γυναίκες. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα έχουν συμβεί, δεν τα χωράει ακόμα το μυαλό μας και όμως αρχίζουν και έρχονται σιγά σιγά και προς τα δω. Ήδη στην Ευρώπη έχει προχωρήσει πολύ, ναι, στην Αμερική έχουν γκρεμίσει τα γάλματα όλα, του Ουάσιγκτον, του Λίνκολν, έχουν αλλάξει τα ονόματα πλατιών, σχολείων. Στα σχολεία γίνεται έλεγχος στα βιβλία τα οποία περνάνε, αν έχουν αναφορές. Το Τζάμπο, ας πούμε, το ελεφαντάκι, έχει σημανθεί ότι είναι σεξιστικό και δεν πρέπει να το βλέπουν τα παιδιά. Αυτά τα βγάζει η ίδια η Disney που έχει βγάλει τα έργα. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Αυτό μας εξηγεί και γιατί ένα τόσο μεγάλο κομμάτι κόσμου πήγε με τον Τραμπ. Πήγε με τον Τραμπ όσοι είναι ενάντια, έτσι, και ως συνήθως οι ακροδεξιές λογικές και εκείνες που θέλουν, ας πούμε, να τα έτσι κυριάρχησαν. Αυτό θα είναι, φαντάζομαι, πήγε μεγάλη τροφή στην ακροδεξιά τώρα. Αυτό έχει τόση δύναμη ο Τραμπ. Η δύναμη του Τραμπ είναι από αυτά τα ζητήματα, διότι υπάρχουν πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πάρα πολλές, που απαγορεύουν την προώθηση, ας πούμε, του woke, ενώ άλλες είναι στον αντίποδα. Και γι' αυτό, ας πούμε, από το Τέξας, όσοι είναι υπέρ της νέας αυτής πολιτικής ορθότητας, πάνε στην πολιτεία της Καλιφόρνιας που αποδέχεται όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει ένας διχασμός στην Αμερική. Δηλαδή αυτός ο διχασμός που είδαμε με την εισβολή στο Καπιτόλιο εκφράζει μία σύγκρουση πολιτιστική τεράστια. Όλο αυτό βέβαια και στην Ευρώπη, γιατί το ότι αλλάζουν οι κυβερνήσεις ή στη Σουηδία ή στη Δανία έχουν αλλάξει τα μοντέλα πλέον και κυριαρχεί το θέμα του μεταναστευτικού, της ασφάλειας και εμπολής και όλα αυτά τα θέματα του δικαιωματισμού, νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Στην Ελλάδα τώρα, αυτό, γιατί κάνετε και μια αναφορά και ιδιαίτερος μου έκανε, ας πούμε, εντύπωση το πώς αναφέρονται οι φοιτητές της νομικής και της αρχιτεκτονικής, μάλλον, και των καλών τεχνών. Πού βρισκόμαστε στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, επειδή αυτό στους κύκλους, ιδιαίτερα των αντιεξουσιαστών, αλλά και του αριστερισμού, σιγά σιγά, και όλο και περισσότερο
και στο κόμμα του κ. Βαρουφάκη και σε ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Αυτές οι αντιλήψεις είναι όλο και πιο ισχυρές. Στο πανεπιστήμιο διδάσκονται έτσι, οι γυναικείες σπουδές, οι λεγόμενες. Οι γυναικείες σπουδές είναι αυτές που αρνούνται την γυναικεία ταυτότητα ως βιολογική ταυτότητα. Και έτσι το γένος και φύλο, όπως το είπατε πριν. Αυτά έχουν προχωρήσει στην Ελλάδα ήδη. Έχουν προχωρήσει ήδη και στα σχολιά και διδάσκονται αντίστοιχα πράγματα. Έχω πολλές πληροφορίες από ανθρώπους που οι γονείς τους σηκώνονται οι τρίχες από αυτά που διδάσκονται στα παιδιά, ακόμα και στο δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο. Παράδειγμα, ας πούμε ότι φτιάχνουν δύο ομάδες παιδιών που το ένα είναι οι αστυνομικοί και το άλλο είναι οι διαδηλωτές. Και αυτό που γίνεται είναι ότι οι αστυνομικοί είναι πάντα οι κακοί και οι διαδηλωτές είναι πάντα οι καλοί. Αυτά, ας πούμε, γινόταν από τα νηπιαγωγεία. Δηλαδή, φτιάχνεται μια κατάσταση όπου αλλάζει όλη η εικόνα και φτάνουν στις σχολές, όπως είπατε πριν, και στα εξάρχεια. Εγώ έχω δει τις σχετικές προκηρύξεις εδώ και μερικά χρόνια που πρωτοβγήκανε, που δεν λέει φοιτητές και φοιτήτριες, λέει τα φοιτητά. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει πια η έννοια αρσενικού θηλυκού, υπάρχει μια κατηγορία έτσι ουδέτερη, που μπορεί να είναι αρσενικό, θηλυκό, ομοφυλόφιλος, διεμφυλικός, πολύ, όλα αυτά αναφέρονται 50 κατηγορίες σεξουαλικών προτιμήσεων. Καμιά στα πενταριά είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Επομένως, φτάσαμε και εδώ, ήταν στην πρόσφατη, στις πρόσφατες κινητοποιήσεις για τις πρέσπες, κατέβηκε και πανό με υπογραφή τα φοιτητά από σχολές του Πολυτεχνείου. Για τα Τέμπη, τα Τέμπη ήταν κατέβηκε. Τα Τέμπη, ναι, είπα, για τις πρέσπες. Ναι. Για τα Τέμπη. Γιατί το και, ταυτόχρονα σε αυτά πρωτοστατούν οι λεγόμενοι αντιφά, που τους είδαμε να τους καταγγέλει ο Τραμπ, αν θυμόστε, στην Αμερική, που έλεγε αυτά τα κάνουν οι αντίφα όταν γινόταν οι διαδηλώσεις για το Φλόιντ. Και έτσι έγιναν γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα είναι πολύ γνωστοί, διότι είναι αυτοί που έχουν ως κεντρικό σύνθημα να πεθάνει η Ελλάδα, να ζήσουμε εμείς. Τώρα, για να κλείσουμε, θέλω λίγο την άποψή σας, γιατί αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος του μέσου όρου που δεν συμφωνεί με όλα αυτά γιατί έχει παραδοσιακές αξίες, και λέω παραδοσιακές αξίες γιατί αυτό φαίνεται και από τα στατιστικά, όταν το 97% είναι Ορθόδοξοι και έχουν και το αξιακό σύστημα της Ορθοδοξίας, έχουν αυτές τις αντιλήψεις και τις αρχές που έχει η Ορθοδοξία, που είναι για τα κοινωνικά. Και είναι στο μέσο όρο. Οπότε δεν συμφωνεί ούτε με αυτή την πολύ προχωρημένη κουλτούρα, δεν συμφωνεί όμως και με τον τρόπο που αντιδρούν, ας πούμε, ακροδεξιοί, χρυσαυγίτες. Αυτό είναι το άσχημο. Και γι' αυτό υπάρχουν θετικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Να σου φέρω ένα παράδειγμα, ότι στη Δανία, που υπάρχει μια πολύ αυστηρή πολιτική έναντι των μεταναστών, ο πρώτος ο οποίος θα συλληφθεί για οποιοδήποτε αδίκημα απελάβνεται αυθορή και παραχρήμα. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, δεν έχει δυνατότητα να μείνει. Δεύτερο, έχει μειωθεί η μετανάστευση κατά 80 με 90%. Σήμερα αυτό το εφαρμόζει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Διότι για να μπορέσει να ανέβει στην εξουσία, επειδή αυτό είχε περάσει στη δανική κοινωνία, υποχρεώθηκαν και άλλαξαν όλη η δανή αντίληψη επί του θέματος. Στη Σουηδία συμβαίνουν σημεία και τέρατα, αρκεί κανείς να διαβάσει και αξίζει να το αναδημοσιεύσετε ένα άρθρο που έχουμε δημοσιεύσει στην Ρήξη, στην εφημερίδα, που λέει τι συμβαίνει σε σουηδικές πόλεις, οι οποίες έχουν γίνει έρμεο των συμμοριών σε βαθμό κακουργήματος. Απέναντι σε αυτό, στις τελευταίες εκλογές, εξελέγει για πρώτη φορά κυβέρνηση δεξιά και
με ακροδεξιό κόμμα, διότι έφτασε η Σουηδία να έχει 30% μετανάστες και η Σουηδία που δεν είχε καθόλου εγκληματικότητα πέρασε από τις πρώτες στην Ευρώπη. Μα και μόνο αυτό, όπως είπαμε και για τη Γαλλία, το πολιτικό αποτύπωμα, γιατί είναι το ερέθισμα της κοινωνίας που εκλαμβάνεται πολιτικά. Ακριβώς. Όταν στη Σουηδία, ας πούμε, του Ούλοφ Πάλμε που όλοι μιλάνε για το σουηδικό μοντέλο και μάλιστα στη Σουηδία, νομίζω το είχαμε συζητήσει σε παλαιότερη εκπομπή, που στους παιδικούς σταθμούς δεν έχουν σημάνσεις για το αρσενικό θηλυκό. Εκεί είναι πιο προχωρημένα όλα αυτά. Φτάνουν να εκλέγουν δεξιά κυβέρνηση με ακροδεξιά, με ανοχή, ας πούμε, ακροδεξιάς. Ακροδεξιά, το ένα κομμάτι είναι ακροδεξιά που εισήγαγε αυτά και ανέβηκε φοβερά στις τελευταίες εκλογές, ακριβώς διότι έχει φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο. Δηλαδή αρχίζουν και αντιδρούν οι κοινωνίες. Βλέπεις ότι ακόμα και στην Αγγλία, που ήταν τα πράγματα εντελώς αφημένα στην τύχη τους, έτσι, φαντάσου ότι έχουν, σου ανέφερα πριν, ότι έχουν πρωθυπουργό της Σκωτίας, αραβικής καταγωγής, ο οποίος μάλιστα είναι πολύ προχωρημένος. Δηλαδή λέει ότι θα σου κάνει μήνυση ανάλογα με το τι θα πεις μέσα στο σπίτι σου. Δεν έχει σημασία, όχι μόνο να το πεις έξω, αν πεις δηλαδή κακιά κουβέντα, έτσι, δεν θα μπαίνει πιπέρι μόνο, θα πέφτει, άρα δηλαδή θα πρέπει να μπουν και κάμερες να σε παρακολουθούν μέσα στο σπίτι. Και στην Αγγλία λοιπόν... Εκεί, ο δήμαρχος του Λονδίνου είναι πακιστανικής καταγωγής και ο πρωθυπουργός ινδικής. Αυτός όμως ο ίδιος, και δεν είναι τυχαίο ότι είναι ινδικής, διότι οι Ινδοί είναι σε μεγάλη σύγκρουση με το Ισλάμ μέσα στην Ινδία και είναι και σε μεγάλη σύγκρουση με το Ισλάμ του Πακιστάν, προωθεί μέτρα ανάσχεσης των μεταναστευτικών ροών που ήδη το Λονδίνο έχει γίνει μία πόλη που όλη τη περιφέρεια κυριαρχείται από μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Οι Βρυξέλλες είναι το ίδιο, δηλαδή αυτό που έλεγε κάποτε ο Βενιζέλος στον Μπουανκαρέ το 1921, όταν οι Γάλλοι, ο Βενιζέλος ήταν έξω βέβαια τότε, εξόριστος, και μίλησε με τον Γάλλο Πρωθυπουργό Πουανκαρέ και του λέει ότι αν αφήσετε τους Τούρκους να καταλάβουν τη Σμύρνη, να περιμένετε σε μερικά χρόνια να φτιάνουν τζαμιά στη Ρώμη, στο Παρίσι και στο Λονδίνο μεγαλύτερα από τον Άγιο Πέτρο, από την Παναγία των Παρισίων και το άλλο στην Αγγλία, και δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και είναι εντελώς προφητικό, το έχω στο τελευταίο μου βιβλίο, διότι όταν το είδα αυτό το κομμάτι, είναι καταπληκτικό. Πραγματοποιείται σήμερα αυτό. Έτσι. Άρα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Δύση έχει πέσει σε τέτοια παρακμή που, όπως έλεγε ο Λένιν για τους καπιταλιστές, λέει, οι καπιταλιστές είναι ικανοί για να βγάλουν λεφτά να μας πουλήσουν το σκοινί με το οποίο θα τους κρεμάσουμε. Οι δυτικοί σήμερα για να βγάλουν χρήματα, για να περάσουν σε ένα μοντέλο που δεν υπάρχουν έθνη και κράτη, αυτό που έλεγε η παγκοσμιοποίηση, καταστρέφουν την ίδια τους την ταυτότητα και είναι έτοιμοι έτσι να παραδώσουν ολόκληρο τον ευρωπαϊκό και δυτικό και ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, έτσι, να τον παραδώσουν. Πάντως, αυτό είναι το φοβερότερο που συμβαίνει. Ναι, εγώ θα κρατήσω κλείνοντας αυτό το τελευταίο, ότι αρκετές κοινωνίες στην Ευρώπη έχουν δει τα προβλήματα που δημιουργούνται, τα προβλήματα που δημιουργούν οι αποφάσεις που πήραν πριν από δεκαετίες, και λαμβάνω τα μέτρα τους. Κύριε Καραμπελιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Με κάτι για το μεταναστευτικό. Βλέπεις, το ίδιο πρόβλημα δεν είναι το ότι κάποιοι αρνούνται το φράκτη στον Εύρο και έρχεται ο Μουζάλας, ακούγα το Μουζάλα, έτσι, τον παλιό Υπουργό Μετανάστευσης. Και ο Παπαδημούλης, νομίζω, τάχτηκε κατά.
ο οποίος όχι, είπε ότι δεν μου επιτρέπεται να πω ότι θα πρέπει να τον γκρεμίσουμε κιόλας αυτόν που υπάρχει. Δηλαδή θα πρέπει να γκρεμίσουμε και αυτόν που υπάρχει. Και αυτό, αυτό είναι κομμάτι αυτής της κουλτούρας. Και αυτό είναι λέγεται σε μια στιγμή για να που λέει να σκοτώσουμε το έθνος μας, στη Δύση λέγεται να σκοτώσουμε το λευκό άνθρωπο. Το ίδιο είναι. Αυτό λέγεται, αυτές οι συζητήσεις για το μεταναστευτικό γίνονται τη στιγμή που απετράπη το μακελιό στην Εβραϊκή Συναγωγή Εστιατόριο, που ήταν από μετανάστες οι οποίοι δεν είχαν καρδιά και ήταν εδώ... Πέντε χρόνια ελαφρά ήταν στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καραμπελιά. Γεια σας. Εγώ και εγώ και.